Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, οι απρεπέστατες δηλώσεις της Βουλευτού των Εξαρτήτων Ελλήνων καταδεικνύουν καταρχήν παντελή ένδυα επιχειρημάτων σε ένα θέμα το οποίο ήταν στο δικό της χώρο ένα θέμα νομικό. Καταρχήν δεν σας επιτρέπω να μιλάτε σε μια κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά για το θέμα Μακεδονία. Γιατί οι θέσεις μας για τη Μακεδονία είναι σταθερές και επικράτησαν και παρέμειναν εδώ και δεκαετίες. Και δεν είμαστε εμείς η πλευρά της αίθουσας η οποία έθεσε... Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ. ...την παραμικρή συζήτηση για το θέμα Μακεδονίας. Αλλά εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα. Πρώτη φορά βλέπω βουλευτή τόσο αγχωμένο για να δώσω παρανόμως 11 εκατομμύρια σε εκδοτικό οίκο. Και μιλάτε για συμφέροντα, κυρία συνάδελφε. Μου ζητάτε... Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, μου ζητάτε να παρανομήσω, μου ζητάτε παρά την αρνητική εισήγηση... Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε. Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε. Αν μην διακόπτε. Ακούσει, σας παρακαλώ. Είστε υποχρεωμένοι να ακούτε όπως είμαι υποχρεωμένος να σας ακούω κι εγώ. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτική διαδικασία. Είμαστε νέοι συνάδελφοι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Παρακαλώ ένα λεπτό. Κυρία συνάδελφε, κοιτάξτε. Προηγουμένως εσείς με μπουξίτητα θα έλεγα, είμαι έτσι πολύ χαμηλός στον χαρακτηρισμό, συγκρατημένος, είχατε μιλήσει και είχατε απαντήσει στην τοποθέτηση του Υπουργού. Τώρα δεν σας διέκοψε ο Υπουργός. Κυρία συνάδελφε, δεν σας διέκοψε ο Υπουργός. Επιτέλους. Σε βασίλειο τον κανονισμό. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Το τι απαντάω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, όχι ο κάθε μεμονωμένος συνάδελφος. Λοιπόν, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το θέμα. Όχι με γενικές αερολογίες, πετάξατε όποιο όνομα θυμηθήκατε εντός και εκτός Ελλάδος για να κάνετε ένα επιχείρημα. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ένας εκδοτικός οίκος, ιδιωτικός, ζητάει 11 εκατομμύρια από τα λεφτά του ελληνικού λαού από ένα νόμο του 2004. Το κατά πόσο αυτός ο νόμος είναι ενισχύ ή όχι, εσείς κυρία συνάδελφε έχετε βεβαιωμένη γνώμη, είστε σίγουροι. Ωραία. Εγώ, επειδή έχω αρνητική εισήγηση όμως και είμαι υποχρεωμένος από τον νόμο να εφαρμόσω τον νόμο, ζήτησα από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Αν δεν εκτιμάτε το νομικό συμβούλιο του κράτους, μπορείτε να το πείτε, κανένα πρόβλημα, εσείς είστε δικαστικός. Έχω δεχτεί εντονότατες προσωπικές επιθέσεις και θέλω να τις καταθέσω στα πρακτικά από διάφορες εφημερίδες που τι μου ζητάνε, να παρανομήσω και να δώσω λεφτά σε ένα εκδοτικό οίκο. Εγώ δεν εκβιάζομαι και δεν δέχομαι πιέσεις. Μπορείτε να με απειλείτε κι εσείς προσωπικά όπως κάνετε, αλλά εγώ θα προχωρήσω στο φάκελο της εφημερίδας Μακεδονίας σύμφωνα και μόνο με την άποψη που θα εκφράσει η ολομέλεια του νομικού συμβουλίου του κράτους. Να σας πω και κάτι τελευταίο. Αν ήθελα, και αυτό έπρεπε να κάνω, ήμουν υποχρεωμένος στις 23 Απριλίου να κλείσω το φάκελο και να απορρίψω το αίτημα. Επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε κι εσείς, τον ιστορικό ρόλο της εφημερίδας Μακεδονίας, ζήτησα από το νομικό συμβούλιο του κράτους να επανεξετάσει την υπόθεση. Αν ζητάτε από έναν Έλληνα υπουργό να μην εφαρμόσει την ελληνική νομοθεσία, αλλά να μοιράζει λεφτά αριστερά-δεξιά, όπου εσάς σας βολεύει, παρακαλώ καταθέστε τροπολογία που να λέει χαρίζουμε 11 εκατομμύρια εκεί για να το ψηφίσει η Βουλή αν θέλετε. Εγώ δεν παρανομώ για χάρη κανενός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.